83 χρόνια μετά, από μια μάχη, μάχη σκληρή, όπου οι Κρήτες πάλεψαν σαν λιοντάρια, απέτρεψαν τις εχθρικές δυνάμεις και καθυστέρησαν την επέλαση των Γερμανών. Μια εικόνα, μια στιγμή της ιστορίας, η οποία στιγμάτισε την πορεία του Παγκόσμιου Πολέμου, αλλά κυρίως όμως την πορεία των Κρητών, όπου είναι ταυτισμένοι με την ελευθερία και το θάνατο. Τιμούμε τη μνήμη τους και είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε αυτή την πορεία που εκείνοι χάραξαν με αυτοθυσία. Χρόνια πολλά σε όλη την Κρήτη. Η μάχη της Κρήτης από την μεριά μας έχει δύο κύρια χαρακτηριστικά. Είναι ένας αγώνας του ελεύθερου κόσμου συνασπισμένου σε συμμαχία. Είναι αγώνας πολλών εθνών εδώ στον τόπο αυτό. Και το δεύτερο χαρακτηριστικό, κυριότερο ίσως, είναι η παλαϊκή άμυνα. Η παλαϊκή άμυνα που έδωσε το στίγμα στην μάχη της Κρήτης, για την οποία γνωρίζουμε βέβαια ότι ήταν ένα γεγονός καμπής για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένα δηλαδή από τα μείζωνα, τα καθοριστικά γεγονότα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Είμαστε σήμερα εδώ, θυμόμαστε, αλλά πρέπει η μνήμη αυτή να είναι χρήσιμη, χρηστική μνήμη. Πρέπει να τιμούμε τους νεκρούς και η Κρήτη τιμά τους νεκρούς αυτούς σε κάθε της γωνιά. Από εκεί και πέρα πρέπει να είμαστε διαρκώς σε εγρήγορση και για την εθνική ασφάλεια, αλλά και για τις αξίες που προασπίστηκαν τότε εκείνοι, δηλαδή την ελευθερία, την αυτοδιάθεση, όλα όσα, εάν δεν είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα, μπορούν κάθε στιγμή να κινδυνεύσουν. Αυτό νομίζω το καταλαβαίνουμε και εμείς στην Κρήτη, αλλά είναι μία ακόμα ευκαιρία να το θυμίσουμε στους εαυτούς μας και στον κόσμο ολόκληρο. Η μάχη της Κρήτης αναμφισβήτητα αποτελεί μία από τις φωτεινότερες στιγμές της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Με τις σημερινές εκδηλώσεις, αλλά και άλλες εκδηλώσεις που γίνονται όχι μόνο στην Κρήτη και σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο από την Ομογένεια, τιμούμε τους ήρωες προγόνους μας, κρητικούς και συμμάχους, που συμμετείχαν σε ένα τιτάνιο αγώνα ενάντια στον ναζισμό. Τιμούμε τους ήρωες προγόνους μας που πότισαν το κρητικό χώμα με αίμα, γράφοντας μια από τις λαμπρότερες σελίδες της παγκόσμιας ιστορίας. Τιμούμε τους ήρωες προγόνους μας που αντιστάθηκαν, πολέμησαν, θυσιάστηκαν για τα υπέρτατα αγαθά της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας, ανοίγοντας ταυτόχρονα το δρόμο για ένα οριστικό τέλος σε ό,τι σχετίζεται με τον ολοκληρωτισμό. Αθάνατοι.